Σαν πατσαβούρα το πετάξαν του σύμμυτη μου. Σαν πατσαβούρα με το που είπε δίνω την εξουσία στο Γιώργο, του κόψαν την καλημέρα οι υπουργοί του. Οι φρουροί του σταμάτησαν το χαιρετάνε. Ο άγνωστος στρατιώτης του γύρισε την πλάτη. Τα περιστέρια ούτε να το χέσουν. Πολύ καλά έκανε η Δάφνη και δεν τους γέλαγε όλα αυτά τα χρόνια. Η αγέλαστος Δάφνη, γιατί τους ήξερε τι αχάριστη που είναι. Τι αχάριστη, τι φταίει ο Σιμίτης που όλοι κοντινοί του ήταν μπλεγμένοι σε σκάνδαλα. Αυτός ο Πάχτας να πάρει το μισό κοινοτικό πλαίσιο και να το δώσει στο Πόρτο Καράς, δηλαδή να πορτοβαράσει το κεφάλι σου στον τοίχο. Κι ο άλλος, ο Γιωργάκης, ο έξυπνος, πήγε και έδιωξε 10 για μια τροπολογία. Βρε αγόρι μου, αν κάθε τροπολογία διώχνουμε 10, δεν θα μας μείνει άνθρωπος, το καταλαβαίνεις. Άσε με τώρα, έξαλλη, με τρέμω. Όχι, γιατί ο Σιμίτης του φέρθηκε πολύ εντάξει. Την τήρησε τη συμφωνία του Ωνάσιου. Βέβαια, αυτά τότε στο κρεβάτι συμφωνήθηκαν. Θα σου δώσω την εξουσία για 8 χρόνια και μου τη δίνεις μετά.